Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Χατζησάβα από τη Χρυσή Αυγή. 6 λεπτά, έτσι. Εντάξει. Κυρία Πρόεδρε, ζούμε απίστευτα σουρεαλιστικές καταστάσεις, ακούγοντας τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να μιλάει περί σύστασης κομματικού κράτους και μάλιστα να καταφέρεται εναντίον υπουργών και στελεχών που προέρχονται από το χώρο τους. Εκτός αυτού, ομιλούν σαν να μην έχουν κυβερνήσει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, από το 1974 και μετά δηλαδή, και σαν επί των ημερών τους να στελεχώνεται το κράτος με κλήρωση. Η Νέα Δημοκρατία όμως έχει το εξής πρόβλημα. Επί των ημερών της, την προσπάθειά της να οικοδομήσει ένα κομματικό κράτος, αισθανόμενοι ότι την κυνηγάνε ενοχές και σύνδρομα του παρελθόντος περί επαράτη δεξιάς και φοβούμενοι να μην την αποκαλέσουν ότι είναι φασίστες και ακροδεξιοί, διόριζαν κυρίως αριστερούς και πασοξίδες στο κράτος, πιστεύοντας ότι θα τους αλλάξουν γνώμη και θα τους κάνουν Νέα Δημοκρατία. Πετώντας τα σκουπίδια, τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, που αγωνιζόταν και έτρεχε, αλλά έβλεπε πάντα να διορίζονται οι αριστεροί, ακόμα και επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση τώρα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, λόγω του ότι ανέλαβε να συνεχίσει το μνημονιακό συμβόλαιο εξόντωσης του ελληνικού λαού και εκχώρησης της όποιας εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας είχε μείνει από τους προηγούμενους, ξέρουν πολύ καλά ότι θα κυβερνήσουν μόνο μία φορά. Αυτή είναι η ευκαιρία τους και έτσι έχουν ανάψει και φώτα και 24 ώρες το 24ωρο λειτουργούν για να πετύχουν το σκοπό τους. Φτιάχνουν έναν κομματικό στρατό ψηφοφόρων, όχι μόνο με διορισμούς, κυρίως με μεταγραφές από το διαλυμένο ΠΑΣΟΚ. Όχι μόνο πρωτοκλασσάδων στελεχών, βουλευτών, πρώην βουλευτών και υπουργών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ψηφοφόρων, και αυτό θα φανεί πάρα πολύ καλά στις επόμενες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια προσπαθεί με κάποιες αλλαγές σε πρόσωπα και ονόματα να αλλάξει την κατάσταση. Ο λαός όμως δεν τιμωρεί τον ΠΑΣΟΚ μόνο για τις κλεψιές και τα σκάνδαλα που ρήμαξαν την Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ τιμωρείται κυρίως γιατί απενδύθηκε το προφίλ και την προβιά του φιλολαϊκού σοσιαλιστή και αποκαλύφθηκε ο λύκος του άκρα του καπιταλισμού, και η συνεργασία τους με την νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι είναι το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία και οπότε ο λαός δεν το έχει ανάγκη. Όπως και να έχει όμως, δοθεί της ευκαιρίας να μιλήσουμε περί της παθογένειας του ελληνικού κράτους, να πω ότι η μεγαλύτερη και η πιο βασική παθογένεια του ελληνικού κράτους δεν είναι ότι το κράτος γίνεται κομματικό, είναι ότι το κράτος δεν είναι εθνικό. Έχει καταντήσει εχθρός του έθνους, στοχοποιεί και διώκει τον ελληνικό λαό, του στερεί βασικά δικαιώματα και ελευθερίες, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά σε κάθε έκφαση της πολιτικής ζωής και στην οικονομία, στον τρόπο έκφρασης διαμαρτυρίας του ελληνικού λαού, πώς καταστέλλεται, και φυσικά αυτό το βλέπει ο ελληνικός λαός και νομίζω ότι δεν θα μπορείτε να τον κοροϊδεύετε για πολύ καιρό ακόμα. Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει αναγέννηση του ελληνικού κράτους. Να υπάρξει άμεσα ένα εθνικό κράτος αρρωγός στις προσπάθειες και τους σκόπους των Ελλήνων που καταβάλουμε τα τελευταία χρόνια, άσχετα αν κατηγορούν ότι οι Έλληνες δεν θέλουν να δουλεύουν, ότι είναι αντιπαραγωγικοί. Επιδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη μη παραγωγικότητα και το έχουμε δει σε όλα τα επίπεδα των επιδοτήσεων που έδινε, είτε ήταν αγροτικές, είτε ήταν οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να υπάρξει άμεσα ένα κράτος συμπαραστάτης στους αγροκτηνοτρόφους, στους εργάτες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους. Να κρατήσει τους νέους που φεύγουν από την Ελλάδα και να προσπαθήσει να επαναφέρει αυτούς που φύγαν με θλίψη και με πόνο, γιατί δεν θέλαν να φύγουν από την Ελλάδα. Απλά τους στερήσατε εκτός από την εργασία και το δικαίωμα για ένα όραμα για το μέλλον. Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει ένα εθνικό κράτος προστάτης των πολύτεκνων οικογενειών που θα επιδοτεί τη γέννηση νέων Ελλήνων, μιας και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι τεράστιο και ό,τι και να λύσετε άλλο, όποιο πρόβλημα και να λύσετε, θα βρούμε μπροστά μας το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Και δεν λύνεται με το να έρθουν ξένοι αλλοδαποί και λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Ένα εθνικό κράτος λοιπόν
που μόνο η Χρυσή Αυγή θα καταφέρει να οικοδομήσει με την ψήφο του ελληνικού λαού και φυσικά να εγγυηθεί το μέλλον των παιδιών του έθνους μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζησάβα. Το λόγο έχει ο κύριος Παπαχριστόπουλος από τους ανεξάρτητους Έλληνες.